Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Arduino Day στην Άρτα. Η εκδήλωση για την δημοφιλέστερη αναπτυξιακή πλακέτα περιέλαμβανε ομιλίες, παρουσιάσεις και εργαστήρια, προκειμένου οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε και τηλεδιάσκεψη με τον καθηγητή Σαράντο Ψυχάρη, πρόεδρο της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM και θέμα υπολογιστική σκέψη και STEM. Η υπολογιστική σκέψη είναι αυτό που λέμε computational thinking και το οποίο παίζει πάρα πολύ τελευταία σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, η υπολογιστική σκέψη θα πούμε ποιες είναι οι διαστάσεις της, πώς συνδέονται αυτό που λέμε computational thinking με τη φυσική και τα μαθηματικά και ποιες έννοιες και υπολογιστικές πρακτικές περιέχει. Ακούγομαι? Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα βλέπετε αυτά που διαβάζω? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η υπολογιστική σκέψη εισήχθε αρχικά από τη Janet Wing, η οποία ήταν τότε καθηγήτρια στο Carnegie Mellon στην Αμερική το 2006 και σήμερα είναι γενική διευθύντρια της Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτή λοιπόν είπε ότι η υπολογιστική σκέψη είναι μια πρακτική η οποία διατρέχει όλες τις επιστήμες και δένει τη μαθηματική σκέψη με το λεγόμενο engineering thinking, ώστε να μπορούμε να λύνουμε πολύπλοκα προβλήματα. Επίσης, είναι ανεξάρτητη μαθήματος, δηλαδή εάν μπείτε μέσα στην Google και γράψετε 130 plus, 130 sin, και δείτε το computational thinking, θα δείτε δραστηριότητες υπολογιστικής σκέψης που έχει φτιάξει η Google, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μαθήματος. Κώστα, φαίνεται και η κανένα γνώση. Ναι. Λοιπόν. Ναι, αλλά αν το βγάλω θα το πω. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, σε κάθε διαφάνεια σας έχω βάλει, παιδιά, και τα αντίστοιχα άρθρα τα οποία εισαγάγουν τις έννοιες που λέω, ώστε να έχετε μια πληρέστερη εικόνα, έτσι, για αυτά που λέμε. Λοιπόν, ο αντίστοιχος οργανισμός, σαν να λέμε ο οργανισμός ο οποίος ασχολείται με την πληροφορική στην εκπαίδευση, το 2016 έκανε μια πρόταση να μπει η υπολογιστική σκέψη στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και πλέον θεωρείται μία μέθοδος επίλυσης προβλήματος, ώστε να σχεδιάζουμε συστήματα, να κατανοούμε λειτουργίες των υπολογιστικών συστημάτων που έχει άμεση σχέση με την πληροφορική. Η Άρτα ήταν μία από τις 97 περιοχές παγκοσμίως που συμμετείχε στον εορτασμό αφιερωμένο στη δημιουργία του Arduino. Η Arduino Day είναι μια ευκαιρία να παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται προφανώς, είτε είναι δηλαδή φοιτητές, νέοι ερευνητές, ακόμη όμως και κοινό που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή μαθητές, να δουν τα πλεονεκτήματα του να χρησιμοποιούν, του πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μια ανοιχτή πλατφόρμα που είναι ο Arduino μαζί με, με το ανοιχτό λογισμικό που τον ακολουθεί και τον υποστηρίζει για την ανάπτυξη οποιασδήποτε εφαρμογής τους ενδιαφέρει, είτε σε προπτυχιακό επίπεδο, είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εφαρμογής για την ανάπτυξη κάποιων επιχειρηματικών ιδεών που έχουν, είτε σε επίπεδο εκπαίδευσης που αφορά κυρίως τα σχολεία της χώρας που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει ερευνητικό πρόγραμμα στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριε Αγγέλη? Ερευνητικά προγράμματα αυτή τη στιγμή στο τμήμα μας τρέχουν. Κάποια από αυτά βασίζονται προφανώς και σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα. Δεν είναι πάντα οι κλειστές τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Και η βάση του Arduino είναι μια βάση αξιόπιστη για να αναπτύξουμε κάποιες ερευνητικές ιδέες που έχουμε.
Σήμερα στο σεμινάριο αυτό που πραγματοποιείται υπάρχουν και φοιτητές από το Πανεπιστήμιο. Ναι, υπάρχουν φοιτητές γιατί οι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τις πρωτοτυχιακές τους εργασίες, αλλά και κυρίως ενδιαφέρονται να προχωρήσουν πιο πέρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε να κάνουν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, είτε ένα διδακτορικό δίπλωμα, ούτως ή άλλο, που είναι και αντικείμενα τα οποία προσφέρει το τμήμα μας πλέον και στα δύο επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακό δίπλωμα που τρέχει αρκετά χρόνια τώρα, αλλά και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Μάλιστα από την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και τη σχετική πρόσκληση και είναι ιδιαίτερη τιμή για το τμήμα μας που πλέον μπορούμε να προσφέρουμε και διδακτορικές διατριβές. Στο πρόγραμμα του σεμιναρίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων το μέλος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM Σπύρος Ντούβαλης, ευχαριστώντας κυρίως όλους τους συμμετέχοντες. Ο Arduino θα τους ανοίξει την πόρτα στις νέες τεχνολογίες, τη σύγχρονη τεχνολογία, και θα τους οδηγήσει στο μέλλον με την έννοια του ότι θα πρέπει και η χώρα μας κάποια στιγμή να μπει μέσα σε το τρένο της τεχνολογίας. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τις σημερινές εργασίες του σεμιναρίου. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, απλοί πολίτες, οι οποίοι θέλουν να μάθουν για αυτή την ανοιχτή πλατφόρμα. Πόσο μπορεί να γίνει πιο διαδεδομένο στο ευρύ κοινό? Αυτό έτσι ακριβώς όπως είπατε, μόνο μέσω ημερίδων, μέσω των φορέων της εκπαίδευσης μπορεί να διοχετευτεί η γνώση προς όλους. Φαντάζομαι ότι δεν θα μείνετε μόνο στην ημέρα Arduino, θα υπάρξουν επόμενα σεμινάρια για όσους ενδιαφέρονται. Προσπαθούμε να βρούμε με κάποιους φορείς κάποια σημεία επικοινωνίας και επαφής για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε άλλου πιο... σε περισσότερα τέλος πάντων τέτοια σεμινάρια αυτού του τύπου, προωθώντας τις ανοιχτές τεχνολογίες κατά κύριο λόγο και όχι κλειστού τύπου προϊόντα. Εκτός από τη θεωρία, σήμερα υπάρχει και βιωματικό εργαστήρι? Θα υπάρξουν δύο βιωματικά εργαστήρια, τα οποία το ένα θα περιλαμβάνει την εισαγωγή, ας το πούμε, πάνω σε αυτή την πλατφόρμα που λέμε και το Arduino, και στη συνέχεια θα υπάρξει ένα δεύτερο εργαστήριο το οποίο θα περιλαμβάνει μία πρώτη επαφή με κάποιους αισθητήρες και το πώς λαμβάνουμε δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο και τα ενσωματώνουμε μέσα σε ψηφιακό. Δηλαδή πώς γίνεται η μετατροπή ουσιαστικά από τον πραγματικό κόσμο στον ψηφιακό. Τελικά η τεχνολογία και η ψηφιακή πλέον πλατφόρμα έχει μπει στην καθημερινότητά μας? Ασφαλώς και έχει μπει από τη στιγμή που βλέπουμε ότι τα μικρά παιδιά ξεκινούν, παίζουν με τα τάμπλετ. Ήδη αυτή θα είναι η επόμενη γενιά η οποία ακολουθεί την τεχνολογία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Τμήμα Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον κύριο Αγγέλη συγκεκριμένα. Επίσης τον κύριο Σαράντο Ψυχάρη από την πρόεδρο της Ε3 STEM, τον RTV και το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος μας θύμισε με την παρουσία του.